Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, καλησπέρα σας από το γήπεδο Κραχτίδη, ανάμεσα στις ομάδες των Αμπελοκύμων, της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκύμων και της Δόξας Σιταγρών. Παιχνίδι για τη βήτερα τεχνική κατηγορία του νομού μας, παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική της β' φάσης της βήτερα τεχνικής. Από αρχηγό σε αρχηγό η μπάλα στον Κοσκερίδη, μια προθυμένη μπάλα. Για να δούμε πρώτη καλή ευκαιρία για τους Αμπελόκυμους, περνάει το σουτ και πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία από το Λαμπάκι. Νέα προσπάθεια, για να δούμε το σουτ, η κόντρα από το Λαμπάκι. Η μπάλα στρώνεται και χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Κωνσταντινίδη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Αμπελόκηπους. Ο Λαμπάκης δεν βρήκε καλά την μπάλα και ο Κωνσταντινίδης τέτα τέτ βρήκε αέρα. Σιαρόπουλος, Παπαδόπουλος Κώστας, ωραία κοφτή τρίπλα. Παπαδόπουλος κρατάει, αλλάζει με τον Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδης στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να περάσει, θα πάρει φάουλ. Δυνατός εκεί ο Χαραλαμπίδης. Ένα στημένο τώρα για τους Αμπελόκηπους, σε καλό σημείο. Αυτό το φάουλ είναι σε καλή θέση. Παπαδόπουλος εκτελεί πάνω από το τείχος. Εξαιρετικό, η μπάλα δοκάρει. Σκάει στη γραμμή. Γκολ έχει δώσει ο βοηθός. Γκολ έχει δώσει ο βοηθός Παπαδόπουλος Κώστας, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και περνάει τη γραμμή. Απευθείας ο βοηθός έφυγε στη σέντρα και έδωσε γκολ σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, 1-0 για τους Αμπελόκηπους. Για τον Καλαϊτζίδη που βγάζει μια σέντρα. Πολύ καλή Σαμπελίδης, η κεφαλιά μαρκάριστος. Καλή ευκαιρία εδώ για τους Σιταγρούς. Ο Σαμπελίδης ήταν μαρκάριστος, πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Γεωργιάδης μπλόκαρε σταθερά στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Παρασκευαΐδης κάνει το γέμισμα. Βγήκε ο Αποστολίδης πολύ ωραία. Πάνω στην μπάλα έκοψε. Παρασκευαΐδης εξαιρετική πάσα στον Τρελόπουλο. Τρελόπουλος δεν είναι offside. Κερδίζει μια κόντρα, αλλά ο Γεωργιάδης βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ο Τρελόπουλος είχε χώρο. Δαμάσκος Καλαϊτζίδης, αλλάζουν ωραία την μπάλα. Τρελόπουλος, ωραία προσπίση του Τρελόπουλου. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τρελόπουλος έχει χώρο. Παράλληλη σέντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δαμάσκος λοιπόν. Έτοιμος να εκτελέσει, το τείχος στη σωστή θέση. Βέβαια, σπρέι δεν έχουμε στα τοπικά ακόμη. Δαμάσκος, πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Φάουλ με τα πόδια, ο Γεωργιάδης απομακρύνει σωτήρια επέμβαση. Ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Μια απομάκρυνση, Σαμπελίδη σουτ στην κίνηση out. Και τώρα με το νούμερο 3 ο Δαμάσκος, ο αρχηγός. Στο δεύτερο ημίχρονο των Σιταγρών ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο Δαμάσκος. Εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, το σουτ και τον γκολ. Να το 1-1. Να το 1-1. Λοιπόν, νομίζω το δικαιώνουν τους ανησυνταγροί και το πετυχαίνουν το 1-1 με την κολλή. Πολύ καλή προσπάθεια του Γουνατίδη. Ο Γουνατίδης είναι ο σκόρερ. Μέσα στην περιοχή ο Χαραλαμπίδης προσπάθησε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα προς τα πίσω. Το σούτ του Λαμπάκι, η κόντρα, διαμαρτυρίες για χέρια. Για χέρι εκεί από την προσπάθεια που έκανε ο Λαμπάκης. Σιαμίδης λοιπόν βγήκε στο 77. Το φάουλ εκτελέστηκε. Κεφαλίδης 2-1. Κεφαλίδης 2-1. Το φάουλ του Καλαϊτζίδη. Η κεφαλιά της χρυσής αλλαγής του Κεφαλίδη. Και το 2-1 για τους Σιταγρούς. Τώρα το φάουλ με τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Το σκόρα να εκτελεί. Μπάλα περνάει. Ο Δελιγιώργου πέφτει και διώχνει την μπάλα. Πολύ θετική επέμβαση. Γεωργιάδης εκτελέσει το out. Εκεί κεφαλιά και τώρα η λήξη από τον κύριο Παρχαρίδη και οι πανηγυρισμοί για τους Σιταγρούς. Βέβαια η νίκη με 9 βαθμούς πιάνουν στην πρώτη θέση τους Αμπελόκηπους. Πολύ μεγάλη νίκη για την Δόξα Σιταγρών με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από 2 ήττες, επιστροφή στις νίκες. Τάσο, συναισθήματα. Συναισθήματα φυσιολογικά υπήρχε ένταση στο παιχνίδι. Χάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Μιλήσαμε με τα παιδιά στο ημίχρονο. Αποφασίσαμε να παίξουμε όσο μπορούμε. Ήταν. Δεν είμαστε, χωρίς να είμαστε κακοί, χάναμε και δεν ξέρω και αν ήταν γκολ, τον γκολ το πρώτο. Γιατί μόνο υπόπτυση ούτε ήδη οι παίκτες οι δικοί τους διαμαρτυρήθηκαν για ότι πέρασε τη γραμμή. Τέλος πάντων, να μην σταθούμε σε αυτό. Στα προηγούμενα παιχνίδια, αν και τα χάσαμε, μπορούσαμε να τα πάρουμε και τα δύο. Δηλαδή το σκορ ήταν άδικο για μας. Δεν μας βοήθησε η τύχη, χάσαμε πολλές ευκαιρίες στα προηγούμενα. Βάλαν αυτοί έναν γκολ, μας πήραν το παιχνίδι. Σήμερα μας βοήθησε λίγο η τύχη στην αρχή που χάσαν δύο ευκαιρίες. Ο Αμπελόκηπος μπορούσε να προηγηθεί με 2-0. Μπήκαμε εμείς λίγο μουδιασμένα. Το γήπεδο ήταν σε κακή κατάσταση. Η ομάδα μας έχει άλλα χαρακτηριστικά
Με την μπάλα είμαστε πολύ καλοί. Θέλουμε καλό γήπεδο για να αποδώσουμε. Δυσκολευτήκαμε να προσαρμοστούμε στο χώρο. Στο δεύτερο, κάναμε και κάποιες αλλαγές. Ρισκάραμε λίγο περισσότερο μπροστά. Αδυνατήσαμε λίγο την άμυνα, ενισχύσαμε λίγο την επίθεση. Μας βγήκε η αλλαγή. Γιατί καμία φορά δεν είμαστε μάγοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάναμε την αλλαγή. Μπορεί να έβγαινε μπούμεραγκ να τρώγαμε κι άλλο γκολ. Αλλά δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε. Ρισκάραμε, μας βγήκε, κερδίσαμε, όλα καλά. Χρήστο, τελείως διαφορετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Ανατροπή σκηνικού, δεύτερη σερή ήταν για την ομάδα. Προβληματισμός. Σίγουρα. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς όπως τα είπατε ήταν. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μας ήταν πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο. Δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες. Πετύχαμε ένα γκολ και εν τέλει πήγαμε με το σκορ υπέρ μας στο ημίχρονο. Από εκεί και μετά, στο δεύτερο μήχρονο, η ομάδα Σταυρών κυριάρχησε, μας έκλεισε τα καρέ μας. Βέβαια, ο διαιτής κάθε επαφή της σφύριζε φάουλ. Από εκεί και πέρα ήταν λογικό. Η ομάδα Σταυρών είναι καλή στο ψηλό παιχνίδι. Πέτυχε δύο γκολ, όπου στο δεύτερο μήχρονο δίκαια ήταν καλύτερη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το γεγονός που μας απασχολεί εμάς είναι ότι χάσαμε δύο παίκτες με ρήξη χιαστών σε ένα γήπεδο που δεν πρέπει να γίνονται αγώνες ποδοσφαίρου, στο γήπεδο του Προαστίου. Ένας ο οποίος. Διαιτής, δεν λέγεται νομίζω, τιμώρησε από μία φασαρία έναν παίκτη εσκεμμένα δικό μας, χωρίς να βλέπει τίποτα. Και η ομάδα έχει μείνει χωρίς παίκτες ουσιαστικά. Δυστυχώς πρέπει να το παλέψουμε, διότι όλη τη χρονιά η ομάδα ήταν πολύ καλή. Νομίζω ότι είχαμε και λίγο ατυχία στο σημερινό παιχνίδι. Άρα παρόλα αυτά, η εικόνα μου στο δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, κακή.